Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Γεια σας από την πανέμορφη Νεάπολη, Βιών. Ξέρετε πώς βρεθήκαμε στη Νεάπολη. Παρόλο ότι έχουμε έναν μόνιμο ανταποκριτή, τον Κώστα τον Ζουβουλάκη, όλοι τον ξέρετε, ο οποίος πραγματικά φροντίζει για την περιοχή των Βιών και όχι μόνο, επεκτείνεται μέχρι και Μολάους κλπ. Και απέναντι στα κύθυρα έχουμε τον άλλον ανταποκριτή μας, τον Πέτρο τον Τζολάκο, γνωστός και αυτός στην περιοχή σας. Αποφασίσαμε λοιπόν να είμαστε εδώ κοντά σας, στη Νεάπολη, για τον εξής απλό λόγο. Έχουν διάφορες διαμαρτυρίες διατυπωθεί από κατοίκους και παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι κάτοικοι, οι παράγοντες, έχουν προβλήματα εδώ, τοπικά. Μα είτε με δρόμους, μα είτε με χωράφια, μα είτε με σπίτια, μα είτε με θέματα δημοτικής αρχής, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι τα λίμματα, όπως είναι τα ψάρια, οι αλληλείς και όλα αυτά τα σχετικά της περιοχής. Δοκιμάσαμε κατά καιρούς να αναδείξουμε αυτά τα πράγματα και κατά περίπτωση. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε να τα εντοπίσουμε σε όλη την έκταση. Και έτσι παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο, ότι ενώ συζητούσαμε στο στούντιο ή ο ανταποκριτής μας εδώ έπαιρνε συνεντεύξεις για κάποια συγκεκριμένα θέματα, είχαμε τα παράπονα από τους άλλους ότι όχι, λέει, δεν τα λέει σωστά, εμείς θα τα πούμε πιο σωστά. Διότι δεν έχει δίκιο, διότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Και ούτω καθεξής. Υπήρχαν διστάμενες απόψεις για τα προβλήματα της περιοχής των Βιών. Και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση, αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε εδώ κοντά. Πραγματικά έχουμε την χαρά και την τιμή να παρευρίσκονται αρκετοί κάτοικοι εδώ της περιοχής, τουλάχιστον οπωσδήποτε περισσότεροι από όσους περιμέναμε, και εν συνεχεία έχω την τιμή να έχω κοντά μας, να έχουμε μάλλον κοντά μας, και ανθρώπους της δημοσιογραφίας εδώ της περιοχής. Και για να είμαι πιο σαφής, ξεκινάω από τον κύριο Μπιλίνη, τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο, τον Μπιλίνη, ο οποίος εκδίδει τα Βάτικα, την εφημερίδα, και ήταν και η αιτία που τον παρακάλεσα μια φορά σε μια εκπομπή μου στην Σπάρτη να έρθει και να αναλύσουμε κάποιο θέμα που είχε δημοσιοποιήσει μέσω της εφημερίδας του. Δίπλα είναι ο Φώτης ο Κοντραφούρης, γνωστός σε όλους σας από το ραδιοφωνικό του σταθμό και με τον οποίο κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί κιόλας. Ο Μιχάλης Ομινόγιαννης είμαι. Ο κύριος Ομινόγιαννης. Ευτυχώς τουλάχιστον είναι ο κύριος Μινόγιαννης και φοράει και αυτός γραβάτα και έτσι καλύπτω τη δική μου διαφοροποιημένη εμφάνιση. Πάντως συνεννοημένοι δεν είμαστε. Δεν ήμασταν, ναι, πράγματι. Ο οποίος και αυτός... Εκπροσωπώ την εφημερίδα Βατικιώτης. Βατικιώτης, εφημερίδα Βατικιώτης, άρα και αυτός δημοσιογράφος και εκδότης. Και είναι και πρόεδρος του συνδέσμου... Των Νεαπολιτών, των απανταχών Βατικιωτών. Α, αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Άρα έχουμε να περιμένουμε από εσάς περισσότερες απόψεις και θέσεις. Τις έχουμε εκφράσει κατά καιρούς στην εφημερίδα μας. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν αντιλαμβάνετε εσείς, δεν είστε ενήμερος, δεν ξέρω. Μήπως τώρα που θα πάω πάνω θα το ψάξω να δω. Μου δίνετε ιδέες ότι κάποιος δεν μας στέλνει την εφημερίδα. Ναι, έτσι είναι. Και πιο δίπλα είναι ο ανταποκριτής μας στα κύθυρα, ο Πέτρος ο Τσολάκος, γνωστός για την δραστηριότητά του εκεί, στο νησί, και πράγματι τώρα είχαμε δώσει ραντεβού για θέματα των κυθύρων. Θα μας πει και δύο λόγια μετά, Πέτρο. Από εκεί και πέρα, οι αγαπητοί συμπολίτες εδώ των Βατίκων, να τα λέω και σωστά για να μην παρεξηγούμεθα, πρώην δήμαρχοι, πρώην... αντιδήμαρχοι, πρώην πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και όχι μόνο, μόνο δήμαρχος. Δεν τον βλέπω. Κύριε... τον Γιώργο.
Το Γιώργο τον Αρώνη βλέπω. Μέχρι και ο πρόεδρος των Αλιέων είναι εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Γιατί ξέρεις, δεν ταυτίζεται, δεν κουμπώνει το θέμα το δικό σας τόσο πολύ με τα προβλήματα των Βατίκων. Είναι και άλλος πρόεδρος Αγγέα. Είναι δύο εισπλοίες. Ειδοποιήθηκε ο Κώστας Σούκος. Ο Παναγιώτης Σούκος. Α, για ελάτε πιο μπροστά, να σας έχουμε εδώ κοντά. Σας παρακαλώ πολύ. Α, ωραία, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, άρα έχουμε και τους δύο συλλόγους των Αλιέων. Με άλλα λόγια, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι τα θαλασσινά προβλήματα συνήθως τα ξεχνάμε. Συζητάμε όλο για τους δρόμους, για τους βόθρους, για τα προβλήματα των σπιτιών και όχι μόνο. Και έτσι μένετε πίσω λιγάκι εσείς οι Αλλοίοι. Δεν πειράζει όμως, εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε αγαπητοί κύριοι, να ξεκινήσω με τους συναδέλφους εδώ, με τον κύριο Μπιλίνη, ο οποίος, μάλλον όχι, πριν ξεκινήσουμε τον κύριο Μπιλίνη, να σας αναφέρω... Μας πείτε αν καλέσατε. Ναι, μισό λεπτό. Καλέσαμε με μία πρόσκληση προς κάθε, σε κάθε αρμόδιο και μάλιστα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και από τον Δήμαρχο και με τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων και τον Εμπορικό Σύλλογο και τους Αλλοιείς και τους εκδότες, δημοσιογράφους και τον Ομαρχιακό Σύμβουλο, τον κύριο Μινόπετρα, στείλαμε τα φαξ. Αλλά πέραν αυτού, στην πρόσκλησή μας λέμε ότι είναι χωρίς περιορισμό, είναι ελεύθερη η είσοδος. Οπότε θα μπορούσε να έρθει ο καθένας, εάν τον ενδιαφέρε. Στείλαμε λοιπόν προς τον κύριο Δήμαρχο πρώτα-πρώτα και ο κύριος Δήμαρχος μας έστειλε μία απάντηση στο δικό μας φαξ που λέει το εξής. Κύριοι, ο τηλεοπτικός σταθμός Ελλάδα, μετά από πρόσκληση πολλών ενδιαφερομένων και θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα του Δήμου σας, διοργανώνει τηλεοπτική συζήτηση με την συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και κατοίκων του Δήμου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 του Οκτωβρίου στις 17:30, εντάξει καθυστερήσαμε λιγάκι, το απόγευμα στο ξενοδοχείο Λίμιρα Μάρε στη Νεάπολη, την οποία ευχαριστούμε το Λίμιρα Μάρε για την ευγενική προσφορά να μας στεγάσει την συγκέντρωσή μας αυτή, εδώ στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, του ωραιότατου αυτού ξενοδοχείου, και το πιο από τα πλήρη ξενοδοχεία από πλευράς εξυπηρετήσεως στη Νεάπολη. Παρακαλείστε για τη συμμετοχή σας. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και Γενικός Διευθυντής του Ελλάδα, Αντώνης Φελούρης. Είναι λόγω τηλεοπτική συζήτηση θα προβληθεί από τη τηλεόραση του Ελλάδα χωρίς περικοπές. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Στην περίπτωση του κυρίου Δημάρχου πήραμε μία απάντηση την επομένη μέρα κιόλας, ευτυχώς, και λέει η απάντηση σε πρόσκληση, σχετική τάδε από την πρόσκλησή μας, κύριε Διευθυντά, προς TV, Παύλα FM, Ελλάδα, Σπάρτη. Σας ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας να προβάλλετε τα προβλήματα του τόπου μας. Αλλά λόγω των αλλημένων υποχρεώσεων και την εκτίμηση ότι άλλος είναι ο στόχος της όψιμης αυτής κίνησής σας, η Δημοτική Αρχή, δηλαδή η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς δεν θα συμμετάσχει. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Βιών. Βέβαια, με εκτίμηση ο Δήμαρχος Βιών και την ώρα εκείνη από πάνω να λέει από εκτίμησή του ότι άλλος είναι ο στόχος, που σημαίνει ότι ο Φελούρης έχει κάποιον άλλο στόχο. Δεν ξέρω. Μήπως θέλετε να καταλάβετε για δήμαρχος. Δεν ξέρω, Φώτη. Λες. Λέω, ξέρω. Μου δίνετε ιδέα. Δεν ξέρω. Καμιά φορά. Φοράζω και γραβάτα γι' αυτό. Φοράω και γραβάτα. Το θέμα μας λοιπόν τίθεται ότι είναι πολύ άστοχο το θέμα του στόχου. Αν εννοεί κάτι θα έπρεπε να ήταν εδώ ο κύριος δήμαρχος και να μας το... Οι συνεργάτες του και να μας το πει ελεύθερα και ευθέως. Κύριε Φελούρη, ο στόχος σας είναι αυτός.
ή εκείνος ή ο άλλος.